Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι και σύντροφοι, νιώθω ειλικρινή χαρά που έχω το προνόμιο να είμαι μεταξύ σας απόψε και με τόσο εκλεκτούς συνομιλητές να προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με μια άλλη λογική, με μια λογική αισιόδοξη μέσα σε ένα εξαιρετικά συνεφιασμένο ευρωπαϊκό τοπίο. Και δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι μόλις προχθές από την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η κυρία Μέρκελ επιτέλους συνειδητοποιεί ότι η πορεία που ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μέσα στις νεοσυντηρητικές και νεοφιλελεύθερες επιλογές, ιδεοληψίες, επιμονές, οδηγεί πια τους λαούς, τους πολίτες της Ευρώπης, παγιδευμένους μέσα σε μια απόλυτη σύγχυση και σε μια οργή και αβεβαιότητα για το αύριο, τους οδηγεί στην αγκαλιά της ακροδεξιάς, των αρνητών της Ευρώπης, των εχθρών της Ευρώπης που αλλάζοντας στρατηγική, όχι απ' έξω προσπαθούν να διαλύσουν την Ευρώπη, αλλά η επιλογή τους είναι να την καταλάβουν και να τη διαλύσουν. Είμαστε σε ένα άλλο εντελώς διαφορετικό τοπίο. Σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα ακούγεται συχνά η διάκριση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς δεν υπάρχει ή πως οι ιδεολογίες έχουν πεθάνει. Το περίφημο τέλος της ιστορίας κατά Φουκουγιάμα. Μας το είπαν προσφάτως και 64 διανοούμενοι, οι οποίοι καλούν σε πανστρατιά υπέρ του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Τι μας είπαν? Μας είπαν πως μέσα σε απόλυτη αντίφαση, πως η πρόοδος μπορεί να προέλθει από τη συντηρητική παράταξη. Μας είπαν επίσης ότι χαϊδεύουμε τους ολοκληρωτισμούς του 20ου και 21ου αιώνα, πως ενοχοποιούμε την επιχειρηματικότητα και απαξιώνουμε την εργασία και την αριστεία, πως ανεχόμαστε την πολιτική βία και τους βανδαλισμούς, πως εργαλειοποιούμε τη δικαιοσύνη, πως διχάζουμε την κοινωνία. Ποιοι? Εμείς. Λέει ωστόσο ο γνωστός μας Ιταλός φιλόσοφος και πολιτικός, ο Νορμπέρτο Μπόμπιο, στο εμβληματικό του Left and Right, οι ιδεολογίες δεν έχουν εξαφανιστεί σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως, έχουν αντικατασταθεί από άλλες νεότερες ή άλλες που διατείνονται ότι είναι νέες. Γιατί το δέντρο της ιδεολογίας είναι πάντα ανθισμένο. Άλλωστε, έχει κατ' επανάληψη αποδειχθεί πως δεν υπάρχει μεγαλύτερο ιδεολόγημα από το να μιλάς για την εξαφάνιση των ιδεολογιών. Οι όροι αριστερά και δεξιά δεν είναι μόνο ιδεολογικοί. Αποτελούν μια απλούστευση μες στη γλώσσα. Μια απλούστευση που αποκρύπτει όμως πως τόσο η αριστερά όσο και η δεξιά εκφράζουν αντιτιθέμενα προγράμματα για την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν καθημερινά στην πολιτική και στη ζωή. Και η αντίθεση αυτή δεν αφορά μόνο ιδέες, αλλά αφορά αντιτιθέμενα συμφέροντα, όπως και κρίσεις που ο καθένας κάνει, ως προς την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η κοινωνία. Η διάκριση αυτή είναι αχρονική. Υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες και στο ορατό μέλλον δεν προκύπτει από πουθενά ότι θα εξαφανιστεί. Αυτά μας λέει ο Μπόμπιο. Αλλά όλη αυτή η εκ των άνω ιδεολογική σύγχυση, με την επίφαση μάλιστα και του λούστρου του ακαδημαϊσμού, που ορισμένοι κύκλοι προσπαθούν να επιβάλλουν για το τι είναι προοδευτικό και το τι είναι συντηρητικό, είναι μια απάτη. Είναι μια απάτη που αποκρύπτει την προσπάθεια επαναφοράς στα πράγματα μιας σκληρής εθνικολαϊκιστικής, με όρους σχεδόν μετεμφυλιακού κράτους, ρεβασιστικής δεξιάς. Μιας δεξιάς που δεν κρύβει την απέχθειά της για τις ιδέες αριστεράς, μιας δεξιάς που δεν κρύβει την απέχθειά της για τους πολλούς, μιας δεξιάς που συντηρεί και συντηρείται από τις πιο κακομαθημένες ελίτ, που δεν κρύβει την νεοφιλελεύθερη αντίληψή της, που δεν κρύβει την νεοφιλελεύθερη ατζέντα της. Εξάλλου, πολλά από τα σημερινά δεξιά και ακροδεξιά κόμματα, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη, κυκλοφορούν στη συσκευασία των 2-1. Πρόκειται δηλαδή είτε για νεοφιλελεύθερα κόμματα με ακροδεξιά εθνικιστική ρητορική, είτε για ακροδεξιά κόμματα με αμιγώς νεοφιλελεύθερη οικονομική πρόταση. Αυτό δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει καθόλου, δεδομένου ότι απορρέει από τις ίδιες τις αντιφάσεις του νεοφιλελεύθερου δόγματος. Και υπάρχει βεβαίως λογική εξήγηση. Γράφει συγκεκριμένα ο David Harvey στο βιβλίο του «Νεοφιλελευθερισμός, Ιστορία και Παρόν». Ο αυταρχισμός που εμπεριέχεται στην επιβολή της αγοράς δεν εναρμονίζεται απαραίτητα με τα ιδανικά των ατομικών ελευθεριών. Και εκεί ακριβώς είναι το σημείο όπου ο νεοφιλελευθερισμός έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον πολιτικό φιλελευθερισμό, ο οποίος έχει ένα καθαρό πολιτικό σκέλος που αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη. Δικαιώματα
που η αριστερά, η ανανοητική αριστερά, από πολύ παλιά είχε υιοθετήσει και ήταν ο προασπιστής τους. Και από τότε ισχύει μέχρι και σήμερα. Από το Ρίγκαν και τη Θάτσερ, τους πιονιέρους του παγκόσμιου νεοφιλελευθερισμού, μέχρι τη Νέα Δημοκρατία και τους εγχώριους Σαμαρά και Μητσοτάκη, τα μέσα για την επίτευξη του στόχου είναι λίγο πολύ κοινά. Είναι οι απονομιμοποιημένες νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις χωρίς ίχνος λαϊκού ερίσματος. Ανέτηση ιδιωτικοποίησης ακόμα και κατά κερδοφόρων κρατικών επιχειρήσεων, αθρώες απολύσεις, οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων, κατακόρυφη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, άρνηση των δημοσίων πολιτικών και του κοινωνικού κράτους. Επίσης, οι νεοφιλελεύθεροι συνήθως καταφέρονται συλλήβδιν ενάντια στα συνδικάτα, τις συλλογικές συμβάσεις, το εργασιακό δίκαιο, ενώ η δημόσια περιουσία, που θεωρείται βάρος γενικά, παραδίδεται με διάφορους τρόπους στον ιδιωτικό τομέα. Το ακούσαμε πρόσφατα όλα αυτά και από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Και ας μην μπερδευόμαστε. Είναι άλλο να σου επιβάλλονται τέτοια μέτρα έξωθεν και άλλο να τα πρεσβεύεις από μόνος σου. Και κακά τα ψέματα, το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η ευρωπαϊκή πολιτική συσχετισμή προφανώς δεν βοήθησαν και δεν βοηθούν ακόμα σημαντικά. Γιατί στον πάντα υφιστάμενο ιδεολογικό άξονα αριστεράς-δεξιάς, διαφορετική Ευρώπη προφανώς επιθυμούν και στείνουν οι συντηρητικοί ευρωπαϊστές και άλλοι Ευρώποι οραματίζονται οι προοδευτικοί ευρωπαϊστές. Αυτό βέβαια αποκρύπτεται από τις ενιαίες άνωθεν επιβαλλόμενες πολιτικές ενός νέου κέντρου εξουσίας που αναδύθηκε στα χρόνια της κρίσης. Αυτό που γνωστοί διανοούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Πικετή, περιγράφουν ως την παρακυβέρνηση της ζώνης στο ευρώ. Αλήθεια, ποιος έλεγχε την σύνταξη των μνημονίων? Ποιος παρακολουθούσε την εκτελεστική δραστηριότητα των οργάνων που αποτελούσαν την Τρόικα? Σίγουρα όχι τα Εθνικά Κοινοβούλια, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο πολύ έξυπνα τέθηκε εξ αρχής στο περιθώριο της παρακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ. Μάλιστα, η σημαντική ενίσχυση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων των ευρωπαϊκών οργάνων σε οικονομικά θέματα συντελέστηκε χωρίς να αναπτυχθεί ένας ισοδύναμος κοινοβουλευτικός έλεγχος. Το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα στον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποκλειστεί από όλες αυτές τις διαδικασίες εξ αρχής. Διαδικασίες ερήμην των αιρετών εκπροσώπων των Ευρωπαίων πολιτών. Ο ίδιος ο Χάμπερμας δεν δίστασε να μιλήσει για μια ιδιότυπη μεταδημοκρατική απολυταρχία. Όμως η δημοκρατική νομιμοποίηση στη λήψη των αποφάσεων, η διαφάνεια και η λογοδοσία διασφαλίζονται μόνο με την ενίσχυση του κοινοτικού μοντέλου διακυβέρνησης έναντι του διακυβερνητικού, που ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει το όραμα της Ευρώπης να ασθενεί συνεχώς, να το κάνει λιγότερο λαμπρό στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει Ευρωπαϊκή Ένωση ερήμην της βούλησης των Ευρωπαίων πολιτών. Το έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης ενέχει τον κίνδυνο αποσύνθεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή ακριβώς έχει ως συνέπεια αυτή την αυξανόμενη αποξένωση των πολιτών από το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ψυχολογικά οι πολίτες, ίσως όχι αδικαιολόγητα, οδηγούνται σε ακραίες επιλογές που υποσυνείδητα έστω γνωρίζουν πως οδηγεί αυτή η επιλογή σε μια κατάσταση lose-lose. Αφού μας αγνοείτε, σας τιμωρούμε και ας διαλυθούμε. Μοιάζει να λένε. Και εδώ νεολαϊκιστές και ακροδεξοί έρχονται και απαντούν απλοϊκά και εύπεπτα σε κοινωνίες που ζαρωμένες παρακολουθούν τον οριμαγδό των εξελίξεων, εξελίξεων που νιώθουν πως δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Όπου νιώθουν όλο και περισσότερες απειλές, όλο και περισσότερες φοβίες για ένα αύριο το οποίο εμφανίζεται όλο και πιο αβέβαιο. Απότερος στόχος τους να ανακαταλάβουν και να διαλύσουν την Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτή η αίσθηση του τρόμου, του φόβου, της απόγνωσης, της απόλυτης αβεβαιότητας δεν είναι πια διαδεδομένη μονάχα σε εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που είναι στα όρια της κοινωνίας, αποκλεισμένη από οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι όλο και περισσότερα κοινωνικά στρώματα. Κατά την άποψή μου, το φαινόμενο των κίτρινων γυλαίκων απόρρια αυτής της αβεβαιότητας, αυτής της ανασφάλειας, αυτών των φοβιών είναι. Σε 6 μέρες, φίλες και φίλοι, δεν κρίνεται πλέον μόνο το τι Ευρώπη θέλουμε, προοδευτική ή συντηρητική. Κρίνεται ίσως
αν θα έχουμε Ευρώπη αύριο ή μεθαύριο, αν θα έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, για να κυριολεκτούμε, κρίνεται η ίδια υπόσταση του κοινού ευρωπαϊκού μας σπιτιού. Στα καθημάς, πολύ γρήγορα, όσοι και όσες Έλληνες πολίτες είναι ειλικρινείς, βλέπουν και νιώθουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος που επέστρεψε τη χώρα στην κανονικότητα. It's the economy, stupid, που θα λέγατε εσείς οι οικονομολόγοι, αν δεν κάνω λάθος. Και κακά τα ψέματα. Στο τέλος της ημέρας, αυτό πάντα το οποίο μένει είναι η οικονομία. Και η αλήθεια είναι πως η οικονομία πάει καλά. Με μεγάλο δρόμο ακόμα, προφανώς, αλλά πάει καλά. Και πάει πολύ καλύτερα από όσο ισχυρίζεται η αντιπολίτευση μίζων και ελάσσων και βεβαίως τα διασυνδεδεμένα μαζί τους ΜΜΕ. Και πάει καλά όχι γιατί το ισχυρίζεται τσακαλώτος ή το λοιπό κυβερνητικό επιτελείο, αλλά γιατί το βλέπουν, γιατί το νιώθουν όλο ένα και περισσότεροι πολίτες. Και εμείς το αφουγκραζόμαστε που γυρνάμε το τελευταίο διάστημα έτσι ως μανιακή ανά την Ελλάδα, και είναι κοινή αίσθηση, δεν μπορεί να κάνουμε λάθος, το μοιράζεστε κι εσείς, ότι όλο καθημερινά το κλίμα αλλάζει, οι πολίτες εμπιστεύονται, οι πολίτες αντιλαμβάνονται, οι πολίτες δεν είναι πια υποχείρια και δεν είναι εύκολο να τους διαχειρίζονται όλοι εκείνοι που αίσθησαν μια πλασματική πραγματικότητα αποκρύπτοντας το μείζον, που το μείζον ήταν ότι εκείνοι μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Και η απόρρια της χρεοκοπίας είναι ότι στη συνέχεια πληρώσαμε, και οι συγκεκριμένες επιλογές των κανόνων, των τρόπων, των πολιτικών με τις οποίες επιχειρήθηκε να ελεγχθεί η χρεοκοπία. Όλα αυτά έχουν σφραγίδα, έχουν χρειά πολιτική, έχουν πίσω τους μια συγκεκριμένη αντίληψη, φιλοσοφία και πολιτικές επιλογές. Η οικονομία είναι κλίμα. Είναι μια αίσθηση που είναι σαφής πια και ανιχνεύεται, διαβάζεται ότι τα χειρότερα τα έχουμε αφήσει πίσω. Είναι αισιοδοξία, αλλά και βάσει των αριθμών και έξω από το τι αισθάνεσαι. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η λέξη πίσω από όλα αυτά, εμπιστοσύνη. Λόγω εμπιστοσύνης αποκτήσαμε ξανά πρόσβαση στις αγορές. Τα μνημόνια ήδη αποτελούν παρελθόν, και σε αυτό το ανωδικό σπιράλ που ξεκινά συμμετέχουν όλο και περισσότεροι. Αυτοί που πλήρωσαν το μεγαλύτερο τίμημα και οι οικονομικές τους απώλειες στα τελευταία 8 χρόνια υπήρξαν δυσανάλογα βάναυσες. Εκεί αποσκοπούν εξάλλου τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία συνεχώς ξεδιπλώνονται, και εκεί πρέπει πλέον να κατευθυνθούν και οι επόμενες κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Και όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά αν τον Ιανουάριο είχε πέσει αυτή η κυβέρνηση. Και προσωπικά, επιτρέψτε μου τον προσωπικό τόνο, νιώθω απόλυτη δικαίωση που υπήρξε αυτό που υπόθηκε ο 151ος, που είχα απόλυτη επίγνωση, απόλυτη συνείδηση ότι έκανα το σωστό, το μόνο σωστό που επιβάλλονταν να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι σαφές πλέον ότι άξιζε τον κόπο. Γιατί τα ωφέλη της στήριξης αυτής της κυβέρνησης, απαλλαγμένης από τον πράγματι τοξικό καμένο, κραυγάζουν. Και δεν είναι μόνο το εθνικό συμφέρον από την πατριωτική επίλυση του Μακεδονικού, ενός άγους που επί 30 χρόνια κουβαλούσαμε στην πλάτη μας. Είναι όλα εκείνα τα μέτρα που αναδιατάσσουν άρδιν την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικονομία, την ελληνική πραγματικότητα. Φίλες και φίλοι, σε 6 μέρες από σήμερα ψηφίζουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Ένα μέλλον το οποίο επιβάλλεται να έχει προοδευτικό πρόσημο, αλλιώς δεν θα υπάρξει κοινό μέλλον για την Ευρώπη. Σε 4 περίπου μήνες ψηφίζουμε για το μέλλον της Ελλάδας. Ένα μέλλον που προμηνύεται πολύ καλύτερο από το ζωφερό παρελθόν που αφήσαμε πίσω μας, αυτό που μας ταλάνισε για 10 χρόνια και άφησε την κοινωνία βαθιές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές πληγές. Το παρελθόν έχει πολιτικό όνομα. Αρέσει δεν αρέσει πολλούς. Όνομα και επίθετο. Είναι Πασό και Νέα Δημοκρατία. Το μέλλον έχει επίσης όνομα, το οποίο είναι επίσης σαφές και γνωστό πια. Είναι ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ας μην ξεχνάμε, συντρόφοι και σύντροφοι, πως η αριστερά διαχρονικά μεγαλούργησε όποτε με απόλυτη αυτοπεποίθηση ανοιγώντας την κοινωνία. Αντιθέτως, μετρούσε τη μια ήττα μετά την άλλη όταν το σύνδρομο του Σκατζόχυρου
και η φοβικότητα και ο αμυντισμός την έκλειναν στο καβούκι της. Έτσι λοιπόν, απόλυτα βέβαιος για το αύριο, καλό μέσο ημών όλους τους Έλληνες και τους λοιπούς Ευρωπαίους πολίτες να πάνε στην κάλπη και να κάνουν αυτό που τους επιβάλλει η συνείδησή τους και η αντίληψή τους, ότι για ένα αύριο για την Ελλάδα και την Ευρώπη ψηφίζουμε τις προοδευτικές δυνάμεις, ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σας ευχαριστώ πολύ.